Το καλύτερο αυτοκίνητο δεν είναι αυτό. Ούτε αυτό. Είναι αυτό που δεν το πληρώνεις. Και αν είσαι βουλευτής, τότε μιλάμε για αυτά τα αυτοκίνητα. Αν και πάρα πολλοί πολίτες στην Αθήνα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν νόμιμα τα οχήματά τους, αφού η κίνηση με οχήματα diesel Euro 4 ή παλαιότερης τεχνολογίας απαγορεύεται, οι βουλευτές που παίρνουν ολοκένουργια diesel τα προτίμησαν. Έφτασαν τους 111, μάλλον βάζοντας δεύτερο το περιβάλλον έναντι του κόστους καυσίμου. Υβριδικά πήρε το 18% και ηλεκτρικά που είναι της μόδας το 22, δηλαδή 66 βουλευτές. Βενζινοκίνητα πήραν μόνο το 6%, δηλαδή 18 βουλευτές, και αυτό παρότι έχουν επιδότηση στο καύσιμο. Τα βουλευτικά αυτοκίνητα προβλέπουν όχημα έως 1.600 κυβικά στους βουλευτές Αθήνας Πειραιά με μηνιαίο μίσθωμα έως 470 ευρώ και ΦΠΑ. Όχημα έως 2.000 κυβικά στους προέδρους κοινοβουλευτικών ομάδων και στους βουλευτές εκτός Αττικής με μηνιαίο μίσθωμα 800 ευρώ και ΦΠΑ. Όλοι οι βουλευτές μπορούν να νοικιάσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με ανώτατο μίσθωμα τα 800 ευρώ. Το αυτοκίνητο έρχεται με μεικτή ασφάλεια, περιόριστα χιλιόμετρα, αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χιλιόμετρα, τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, κάλυψη βλαβών και παροχή οχημάτων αντικατάστασης αν κάτι δεν πάει καλά. Η Βουλή πληρώνει καύσιμα και διόδια. Οι βουλευτές επικρατείας και λεκανοπεδίου Αττικής και οι βουλευτές περιφερειών που διαθέτουν αεροδρόμιο λαμβάνουν κάθε μήνα 291 ευρώ. Οι υπόλοιποι βουλευτές παίρνουν από 389 έως 648 ευρώ. Επίσης, ενώ παλαιότερα είχαμε συνηθίσει σε εικόνες σεμνές και ταπεινές με μικρά αυτοκίνητα, τώρα στη μεταμνημονιακή εποχή 55 εθνοπατέρες διάλεξαν τζιποειδή αυτοκίνητα τύπου SUV. Για κομματική ψήφο εμπιστοσύνης πήρε το Audi Q3 των 40.000 ευρώ. Το ζήτησαν οι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη του ίδιου κόμματος και Θάνος Πλεύρης της Νέας Δημοκρατίας. Η βουλευτής Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ παρήγγειλε ηλεκτρικό Volvo XC40. Ο Θανάσης Δαβάκης από τη Νέα Δημοκρατία και ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ παρήγγειλαν Σκόντα. Ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου της Νέας Δημοκρατίας παρήγγειλε Mercedes των 45.000 ευρώ. Στο Προεδρείο της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου Γιώργος Γιουργαντάς πήρε Mercedes GLA 250 των 55.000 ευρώ. Έτερος Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου Γιάννης Πλακιωτάκης, BMW X1 των 41.500 και ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας το ηλεκτρικό ID4 της Volkswagen των 40.000 ευρώ. Διακομματικές συμφωνίες δεν υπάρχουν στα αυτοκίνητα των πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κομμάτων που οι επιλογές τους απέχουν. Ο Πρωθυπουργός προτίμησε το επαναφορτιζόμενο υβριδικό X60 της Volvo των 65.000 ευρώ. Ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, το SUV Austral της Renault των 35.000. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης πήρε το Q4 των 39.000 της Audi. Και αυτό το αυτοκίνητο θα οδηγά όποιος και αν εκλεγεί πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Γενικός Γραμματέας του KKE Δημήτρης Κουτσούμπας πήρε Q5 των 60.000 ευρώ της Audi σε diesel έκδοση. Στα μικρότερα κόμματα η εικόνα αλλάζει. Τρεις αρχηγοί πήραν το υβριδικό Q3 της Audi. Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Τίγκας των Σπαρτιατών και Δημήτρης Νατσιός της Νίκης. Απ' την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου προτίμησε το DS7.